Όποτε ακούμε για υπερήρωες, το μυαλό μας πηγαίνει στα κόμιξ. Άνθρωποι με δυνάμεις που δεν έχει ο καθένας μας. Άνθρωποι που φορούν παράξενα ρούχα και έχουν μαγικές ικανότητες. Κάνουν πάντα καλές πράξεις και μας σώζουν όταν τους έχουμε ανάγκη. Όλοι έχουμε ακούσει για τον Batman, τον Superman, τον Spider-Man και πολλούς άλλους. Όμως όλοι αυτοί είναι πολύ γνωστοί. Εγώ θα σας μιλήσω για υπερήρωες που ζουν ανάμεσά μας. Για δικούς μας υπερήρωες. Κι όμως υπάρχουν. Αλήθεια. Εγώ τις έχω δει. Να, για παράδειγμα, αυτός είναι ο συμμαθητής μου ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι μαθητής της έψιλον τάξης και, αν και μπορεί να μην σας γεμίζει το μάτι, είναι ένας από τους υπερήρωες που έχω γνωρίσει. Βέβαια, θα με ρωτήσετε τι δύναμη έχει. Μην βιάζεστε. Να, εδώ τον βλέπετε καθώς φτάνει στο σχολείο. Κανένα σου και ούτε τερματοφύλακα δεν μιλάμε για την άκρηση την μπάλα. Μπήκε κατευθείαν γκολ. Οι συμμαθητές το καλωσορίζουν στην παρέα τους. Γεια σου ρε Γιάννη. Μακάρι να έγραφε έτσι. Εδώ, μόλις μπήκαν στην τάξη, μετά το διάλειμμα, ένας φίλος του είχε τη φαϊνή ιδέα να του τραβήξει την καρέκλα όταν πήγε να καθίσει. Σαν να μην έφτανε αυτό, είπα να του πετάξουν και χαρτάκια για να γελάσουν λίγο περισσότερο. Πώς σας δύο φαίνεται αυτό στο Γιάννη? Σε καρβιστικό. Ο Γιάννης δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι στους συμμαθητές του. Αγαπά τους φίλους του και του αρέσει να τους βλέπει να γελάνε. Όχι όμως εις βάρος του. Τον τελευταίο καιρό αυτά τα αστεία πειράματα έχουν παρατραβήξει και ο Γιάννης έχει καταλήξει να προτιμά να κάθεται σε ένα παγκάκι στα διαλύματα, αποφεύγοντας οι μαθητές του. Να ρωτήσετε ποια είναι η υπερδύναμή του. Θα σας πω σε λίγο. Ας δούμε ακόμα έναν υπερήρωα. Αυτή είναι η Μαρία. Η Μαρία είναι και αυτή στην ίδια τάξη με τον Γιάννη. Κάνει συνήθως παρέα με τις συμμαθήτριές της. Όμως, επειδή μια φορά, καθώς έπαιζε κυνηγητό, είχε την άτυχη στιγμή να πέσει τις λάσπες στο πράβλι. Από τότε οι φίλες της έβγαλαν ένα όχι και τόσο κολακευτικό ψευδόνυμο. Μακάρι να έλεγε έτσι. Τον
Τον τελευταίο καιρό έχει παρατραβήξει αυτό το αστείο και η Μαρία την περισσότερη ώρα προτιμά να κάθεται και αυτή μόνη της στο προάβλιο του σχολείου, παρά να παίζει με τις φίλες της. Η Μαρία έχει μια υπερφυσική ικανότητα. Κάθε φορά που χτυπά τα δάχτυλά της, εξαφανίζεται. Και δεν είναι λίγες αυτές οι φορές. Ένα κουλουράκι θα ήθελα. Νομίζω πως η σειρά σου είναι πίσω. Να φύγεις, δεν με νοιάζει, να πάρεις να παίξεις αλλού. Όμως, νιώθει πως αυτή η δύναμή της τώρα τελευταία έχει εξασθενήσει. Έφτασε η ώρα να μάθετε τη δύναμη και του άλλου υπερήρωα, του Γιάννη. Ο Γιάννης, αν σφίξει δυνατά τις γροθιές του, κάνει τον χρόνο να σταματήσει. Έτσι μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο άλλο μέρος. Και Γιάννης όμως νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Και αναρωτιέμαι, ποιος θα σώσει αυτούς τους υπερήρωες και εδώ μπαίνω εγώ. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι ένας από εσάς, τους απλούς παρατηρητές. Είμαι ο ήρωας των υπερήρωων. Ο ήρωας των υπερήρωων. Ο ήρωας των υπερήρωων. Ένας από τους φίλους και συμμαθητές που βλέπουν πως κάτι δεν πάει καλά. Φτάνει, παρατράβηξε. Φτάνει, το αστείο παρατράβηξε. Φτάνει, αρκετά. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα πείραγμα να παρατραβά, πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη να λέμε στο. Αυτό το αστείο έχει παρατραβήξει. Το καταλαβαίνεις κι εσύ που το κάνεις, το καταλαβαίνεις κι εσύ που το κάνω. Το καταλαβαίνω κι εγώ που το βλέπω. Ξέρεις πότε είναι αστείο, ξέρεις πότε δεν είναι. Πολλές φορές θα ακούσουμε συμμαθητές μας να πειράζουν άλλους συμμαθητές μας γιατί... Έχει πλάκα! Μα παίζαμε! Ένα αστείο κάνω! Αφού το αρέσει ρε φίλε, μια πλακίτσα κάνω! Είναι η ώρα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Εμένα θα μου άρεσε αυτό. Θα σου άρεσε. Θα σου άρεσε. Θα σου άρεσε. Δεν το νομίζω. Είναι η ώρα να σταματήσουμε. Το αστείο παρατραβά δεν είναι αστείο. Κανένας δεν αγαπά τους ενοχλητικούς ανθρώπους. Σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται μόνος. Να θυμάσαι, πολλές μορφές σχολικού εκφοβισμού ξεκίνησαν από ένα απλό πείραμα. Μην το παρακάνεις. Κάποια παιδιά έχουν γίνει υπερήρωες χωρίς να το θέλουν. Είναι η ώρα να ξαναγίνουν παιδιά και να αφήσουν τις δυνάμεις τους για τα κόμιξ. Όχι άλλους υπερήρωες! Έχω δικαίωμα να είμαι παιδί! And you're gonna hear me roar.